Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Τζόρτζι Μαρκογιάννη από την Ιταλία, έτσι δεν είναι? Καλημέρα σας από τη θηλυκή Ήμολα. Έτσι. Τώρα τι να πω, τώρα με έχεις αποτελειώσει από την Ήμολα τη λατρεμένη αυτή πίστα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τζόρτζι, τι κάνεις, είσαι καλά? Όλα καλά. Ξεκίνησε το πρώτο διήμερο δοκιμών τη χθεσινή ημέρα για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Φόρμουλα 4. Mm-hmm. Και έχω έρθει στην πίστα της Ήμολα για να ξεκινήσω τις δοκιμές με το νέο αυτοκίνητο και να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή. Έχουμε ανανέωση συμβολέου, συνεχίζει με την ομάδα. Για πες μας λίγο τι έγινε αυτή τη χρονιά που μας ήρθε το 2022. Μάλιστα, συνεχίζω το πρωτάθλημα της Ιταλικής Φόρμουλα 4 με την Gran Motorsport. Δυστυχώς την περσινή χρονιά δεν κατάφερα να κάνω όλους τους αγώνες λόγω σχολικών υποχρεώσεων, αλλά φέτος, μετά τον Ιούνιο, που ουσιαστικά θα έχω τελειώσει το σχολείο για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα μπορώ να ακολουθήσω το πλήρες πρόγραμμα δοκιμών και αγώνων. Με στόχο να ρηχηθώ σιγά σιγά στις κατηγορίες, ίσως και στη Φόρμουλα 3 του χρόνου. Ρε Στήριο, φέτος έχεις και πανελλήνιες, πώς θα τα βγάλεις πέρα? Μένουν 2 μήνες ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχα αρκετό χρόνο να ασχοληθώ με την οδήγηση και την προετοιμασία μου. Ωστόσο, συνεχίζω την προετοιμασία και στον προσωμιωτή και στο σώμα μου. Κάνω γυμναστική τακτικά. Mm-hmm. Και περιμένω ουσιαστικά να τελειώσει το σχολείο για να αφοσιωθώ πλήρως στο κομμάτι αυτό. Η ανανέωση συμβολέου που έκανες, Τζόρτζ, είναι μόνο για φέτος, είπαμε για πολλά χρόνια? Είναι μόνο για φέτος, γιατί υπάρχουν προοπτικές να ανέβουν κατηγορίες, αν όλα πάνε καλά, τη φετινή χρονιά στο τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι στην Ιταλική Φόρμουλα 4 φέτος? Έχουμε νέους κανονισμούς? Για πες μας λίγο. Βεβαίως, έχει αλλάξει πολύ το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα νέο εντελώς μονοθέσιο. Είναι το νέο μονοθέσιο της Status, με τον ίδιο κινητήρα χωρίς τον κόφτη, δηλαδή από 160 αυξήθηκαν σε 180 τα άλογα. Ωστόσο, είναι και 20 κιλά πιο βαρύ, οπότε η αναλογία σε ύπους και κιλά είναι η ίδια. Ωστόσο, είναι ένα πολύ διαφορετικό αυτοκίνητο στην οδήγηση. Είναι αρκετά πιο βαρύ και οποιοδήποτε λάθος κοστίζει πολύ παραπάνω από ότι στο περσινό αυτοκίνητο. Και προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο στην οδήγηση. Μάλιστα. Τι σου αρέσει, δηλαδή, προσωπικά σου αρέσει περισσότερο στην οδήγηση? Τι διαφορετικό έχει πλέον στην οδήγηση, έτσι πως το παίρνεις στα χέρια σου σε σύγκριση με το περσινό? Το βάρος δίνει σίγουρα μια αίσθηση σταθερότητας που δεν την είχαμε πέρσι. Mm-hmm. Και γενικώς το φρένο είναι πάρα πολύ πιο δυνατό, δηλαδή είναι πολλαπλάσια τα μπαρ που ασκούνται στο φρένο. Οπότε σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο πολύ πιο ωραίο στην οδήγηση και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι το πρώτο διήμερο δοκιμών για φέτος που είσαι εκεί στην Ήμολα? Για εμένα ναι, για τους υπόλοιπους οδηγούς όχι, αλλά εγώ λόγω σχολικών υποχρεώσεων ναι, είναι το πρώτο διήμερο. Η χθεσινή ημέρα πήγε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Το περισσότερο κομμάτι της ημέρας ήμουνα στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Ωστόσο, μετά με τα καινούργια ελαστικά αντιμετωπίσαμε ορισμένα ζητήματα, τα οποία ήταν αναμενόμενα. Ήταν η πρώτη μέρα στο αυτοκίνητο. Οπότε σήμερα αναμένουμε να κάνουμε αρκετά βήματα μπροστά ακόμη. Με λίγα λόγια, δηλαδή, το χθεσινό ήταν η γνωριμία σου με το αυτοκίνητο και σήμερα, έχοντας γνωρίσει το αυτοκίνητο, εσένα και εσύ το αυτοκίνητο, θα πας ακόμα καλύτερα. Πράγματι, χθες είχα μόνο 2 ώρες δοκιμών. Σήμερα έχω 4, που σημαίνει ότι θα κάνω πάρα πολλούς γύρους, θα αλλάξουμε πολλά setup, θα δοκιμάσουμε πάρα πολλά πράγματα στο αυτοκίνητο και στην οδήγησή μου εγώ προσωπικά, ώστε να γνωριστώ ακόμη καλύτερα με το αυτοκίνητο και να προσαρμοστώ στην μονοθέσιο αυτό. Για τι χρόνους μιλάμε πλέον? Γιατί περισσότερα τα άλογα, δυνατότερο αυτοκίνητο. Τι χρόνους μιλάμε πλέον στην Ήμολα, κάνοντας μια βόλτα, ένα γύρο γρήγορο από εσένα ή από τους άλλους οδηγούς? Η χθεσινή χρόνη κυμαίνονταν γύρω στο 1.46 χαμηλά. Mm-hmm. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα, ο οποίος είναι φάτσο ουσιαστικά στην ευθεία. Mm-hmm. Γεγονός που προφανώς μας καθυστερεί πάρα πολύ. Σήμερα έχει εξασθενήσει λίγο ο άνεμος, οπότε θεωρώ θα κατέβουν αρκετά οι χρόνοι. Θα κατέβουν αρκετά οι χρόνοι. Λοιπόν, τώρα, τι περιμένουμε τη νέα χρονιά από εσένα? Αν έχουμε και άλλες δοκιμές εξέλιξη, θα μας πεις τώρα. Τι περιμένουμε τη νέα χρονιά? Πότε αρχίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα? Βάλε μας λίγο έτσι για να μάθει και ο κόσμος. Ο πρώτος αγώνας που θα συμμετάσχω είναι εδώ στην Ήμολα, σε ένα μήνα ακριβώς. Είναι 6 με 8 Μαΐου. Και στη συνέχεια, μετά, ο δεύτερος αγώνας είναι στο Spa
στα τέλη Ιουνίου. Μάλιστα. Τώρα, ως λάτρης της Φόρμουλα 1, γιατί ως οπαδός και εγώ, το να οδηγείς αυτή την πίστα στην Ίμολα και να περνάς από ένα συγκεκριμένο σημείο που σκοτώθηκε όρτο σένα, είναι κάτι πολύ περίεργο και κάτι πολύ έτσι, ανατριχύλα. Εσύ πώς το νιώθεις πηγαίνοντας εκείνη την πίστα και ξέροντας αυτή την ιστορία αυτής της πίστας? Είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό, οφείλω να ομολογήσω, και ιδιαίτερα το τη χθεσινή μέρα όπου περπάτησα και στην πίστα και πήγα και στο μνημείο. Εντάξει, με έπιασε προφανώς ένα δέος. Πρόκειται για ένα θρύλο της Formula 1, ίσως τον καλύτερο οδηγό όλων των εποχών. Οπότε σίγουρα με πιάνει ένα δέος, όπως και στις υπόλοιπες πίστες δηλαδή που έχουν περάσει τόσο μεγάλη οδηγή. Ωστόσο, γνωρίζω ότι έχουν γίνει μεγάλες αναβαθμίσεις στην πίστα και στην ασφάλειά της για να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε παρόμοιο. Μάλιστα. Τι περιμένουμε λοιπόν από εσένα τη νέα χρονιά, έχοντας τελειώσει και το σχολείο? Τι περιμένει ο Τζορτζ Μαρκογιάννης από τον ίδιο? Πόσο καλά πιστεύεις θα τα πάει φέτος? Και αυτό που είπες ότι υπάρχει περίπτωση να πας και μεγαλύτερες κατηγορίες, να μας το εξηγήσεις λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει μεγαλύτερες κατηγορίες. Μάλιστα. Θα αφοσιωθώ, όπως είπα και προηγουμένως, πλήρως στο αγωνιστικό κομμάτι μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, που σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσω όλες τις δοκιμές και όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος. Αναμένω προφανώς πολύ καλύτερα αποτελέσματα και από την περσινή χρονιά. Αναμένω δηλαδή τουλάχιστον στο τέλος χρονιάς να παλεύω για τις πρώτες θέσεις σίγουρα, ώστε να μπορέσω, άμα όλα πάνε καλά και βρεθούν και οι κατάλληλοι σπόνσορες, να ανέβω ίσως στη Φόρμουλα 3 την επόμενη χρονιά. Εκεί γιατί μιλάμε, Φόρμουλα 3, για δώσε μας λίγο τι σημαίνει Φόρμουλα 3. Φόρμουλα 3 είναι πια θεσμοθετημένος, είναι ένας θεσμός μεγάλος, τρέχει στις ίδιες πίστες τα ίδια Σαββατοκύριακα με τη Φόρμουλα 1. Και πρόκειται για παγκόσμιο επίσημο πρωτάθλημα. Όνειρο? Προφανώς, για οποιονδήποτε οδηγό καρτ και φόρμουλα, θα έλεγα. Τον οδηγείς την ίδια ακριβώς περίοδο μαζί με τη Φόρμουλα 1. Μάλιστα. Έρχεσαι σε επαφή και με τις ομάδες και με τους οδηγούς, με αρκετές ακαδημίες, οπότε σίγουρα είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Οπότε να φανταστώ ότι μέσα από αυτό, αν πας Φόρμουλα 3, ουσιαστικά εκεί αλλιεύονται και τα ταλέντα από τη Φόρμουλα 1. Βλέπουν τι γίνεται σε αυτή την κατηγορία που μελλοντικά ελπίζουμε να οδηγήσεις και εσύ, και οπότε από εκεί αρχίζουν οι συζητήσεις. Σαφώς. Όλες οι ομάδες Φόρμουλα 1 έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και στη Φόρμουλα 3 και στη Φόρμουλα 2 για ανερχόμενα ταλέντα. Οπότε, άμα καταφέρω να κάνω μια καλή εμφάνιση και αρκετά καλά αποτελέσματα, θεωρώ ότι θα είναι αρκετά καλή η θέση μου μετά να πλασαριστώ σε κάποια ακόμη ψηλότερη κατηγορία όπως Φόρμουλα 2 και 1. Μάλιστα. Τζόρντι μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έστω βρήκες το χρόνο να μπορέσουμε να πούμε έτσι ένα τρατάκι πέντε πράγματα για σένα εκεί που βρίσκεσαι και κάνεις δοκιμές. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να πάνε όλα καλά όπως τα θέλεις και γιατί όχι, πραγματικά του χρόνου να σε δούμε στη Φόρμουλα 3 και να θαυμάζουμε έναν Έλληνο οδηγό σαν και εσένα έτσι να μπαίνει σε τέτοιους αγωνιστικούς ρυθμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σου μέρα, Τζόρτζι. Να είσαι καλά. Γεια σας.